νεότουρκοι μετά το στρατιωτικό κίνημα του 1908 και την ανατροπή του Σουλτάνου αποσκοπούσαν να σώσουν την καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία προκαλώντας έναν μεγαλοτουρκικό εθνικιστικό φανατισμό που ωστόσο καλυπτόταν αρχικά από τα συνθήματα της προόδου και της ισονομίας. Στο τρίτο ετήσιο συνέδριό τους, από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο του 1911, οι νεότουρκοι έδωσαν το στίγμα της σοβινιστικής πολιτικής τους, έχοντας αποφασίσει να μετατρέψουν την πολυεθνική και πολυπολιτισμική Οθωμανική Αυτοκρατορία σε εθνικό κράτος με το σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους». Πρότειναν και τα μέσα με τα οποία θα υλοποιούσαν την εθνοκάθαρση σε βάρος των Ελλήνων και των χριστιανών γενικότερα. Πρέπει να φροντίσουμε να τους ελαττώσουμε αριθμητικά και τελικά να τους εξοντώσουμε, ξεκαθαρίζοντας την τουρκική γη, ώστε να μην μας αποσπούν και άλλα εδάφη. Η αφορμή για την εξολόθρευση των Ελλήνων του Πόντου δόθηκε με την κήρυξη της Γενικής Επιστράτευσης του 1914 και υλοποιήθηκε σε τρεις άξονες. Για τους στρατεύσιμους άνδρες, το σχέδιο προέβλεπε την αποστολή τους στα τάγματα εργασίας, τάγματα θανάτου τα είπαν οι Έλληνες, που είχαν καταρτιστεί στο εσωτερικό της Ανατολίας. Για τα γυναικόπαιδα, τους γέροντες, τους ανήμπορους και τους ανάπηρους, προέβλεπε την εκτόπιση, εξορία και τον αφανισμό τους από την πείνα, τη δίψα, τις ασθένειες, την έλλειψη ρουχισμού και υπόδυσης, το ψύχος, τον καύσωνα, τη βίαιη εισαγωγή τους σε λουτρώνες μέσα στο καταχύμωνο. Την εξαφάνιση της πολιτικής, θρησκευτικής, των βρεγμάτων και πάση σαρκός, των θάνατων καταπατήσεων, των διαδιάβολων πόντων, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομαι. Πάντων των Αγίων και τας ψυχάς των υπέρ της πίστος και της πατρίδος ημών αγωνισαμένου.